Ακόμα. Ακόμα. Ακόμα να γυρίσεις σουρτούκο. Αχ, που τύχει. Έτσι το πιάνω το καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Καλώ την αρμενίστρια. Πού αρμένιζες πάλι? Πού, Τίμη, Τίμη, στη λαϊκή ήμουνα. Κάνω οικονομία. Κάνω οικονομία σαν όλες τις γυναίκες. Να βρω τη φτηνή τη μελιτζάνα, τη φτηνή μπάμια, τη φτηνή ντομάτα, το φτηνό αγκούρι. Δυο ώρες στη λαϊκή διάλεγες αγκούρια. Δεν είναι εύκολο να διαλέξεις το καλτάλινο αγκούρι, εντάξει. Το αγκούρι. Ναι. Θέλει μια τεχνική. Πρέπει να το πιάσεις. Να το νιώσεις. Να δεις αν είναι σκληρό. Ολόκληρο. Έχει μικρά μυστικά το αγγούρι. Ναι. Δεν πρέπει να ζουμπιέται το αγγούρι. Όπως κάτι άλλο. Πες μου λοιπόν για τα μικρά μυστικά του αγγουριού. Το αγγούρι, Τίμη. Ναι. Πρέπει πρώτα να δημιουργεί ευχαρίστηση στο χέρι. Αφού το πιάσεις. Πρέπει να το πας πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Τουλάχιστον 30 φορές πριν το αγοράσεις. Τι κάνεις, μωρή. Πας και παίζεις τα αγγούρια της λαϊκής. Βλέπει ο κόσμος μια τρελή στη λαϊκή να μπουροχτυπιέται. Τι άλλο πήρες? Μπανάνες! Με την ίδια τεχνική. Τα διάλεξες τις μπανάνες. Και καρότα, εντάξει. Μόνο μακρουλά αγόρασες σήμερα στη λαϊκή. Τι να κάνω, παρηγοριέμαι. Έτσι νομίζεις ότι ονειρευόμουν τη ζωή μου όταν τελείωσα τον αμάραντο. Έκανα όνειρα, όνειρα, όνειρα που μου τα έκανες. Εφιάλτες, εφιάλτες, εφιάλτες. Τι θα μπορούσε να γίνεις, μωρή εσύ? Τι θα μπορούσες? Δεν θα μπορούσα εγώ να τσουλάω στον πάγο φέτος? Που πήραν την γρουσούσα την Κοστέτσα? Ή μήπως δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω την καριέρα του Τρίφωνα που είναι και άσχημη? Και κάνω και καριέρα. Τι καριέρα κάνει ο Τρίφωνας, καλέ? Πάρ' το τηλεκοντρόλ και πάτα. Όποιο κανάλι και να πετύχει, ο Τρίφωνας θα μιλάει. Πες παντού. Μόνο στην κυβέρνηση Σωτηρίας δεν τον βάλανε. Μόνο υπουργείο δεν του δώσατε. Χώρα που έχει δει τον Άδωνη υπουργό, μπορεί να τα δει τα πάντα. Αυτό έχω να σου πω μονάχα. Ε, όχι ο Τρίφωνας υπουργός ναυτιλίας. Έχει τελειώσει αμάραντο. Τι θα έκανε ο Τρίφωνας στο Υπουργείο Ναυτιλίας? Θα έπαιρνε στους ναύτες έναν έναν. Και θα σου άλλαζε κουπ. Γιατί το μαλλί χαλάει στη φρεγάτα, μην νομίζεις. Ναι. Και θα ήταν ο Τρίφωνας πιασμένος στα κατάρτια. Να βάζει λάξ στους ναύτες. Πώς βρέθηκε ο Τρίφωνας στο θέατρο? Στο θέατρο. Κάνει θέατρο. Κάνει θέατρο. Αυτό μου κόστησε. Μου κόστησε. Μην το καταπιείς τώρα. Πάμε στη στεναχώρια. Θέατρο. Και δεν έχουν σηκωθεί ακόμα τα σανίδια να τη χτυπήσουνε. Δίνει θάρρος στα σανίδια. Γιατί που παίζει την Τενίση και δεν έχουν σηκωθεί τα σανίδια, σου λέει να δοκιμάσω κι εγώ. Έχω μάθει. Ναι. Ότι του έχει κάνει πρόταση την Τενίση να παίξουν μαζί. Α. Θα συναντηθούν τα ταλέντα. Αν παίξουν μαζί αυτοί, θα ξυλωθούν τα καθίσματα. Θα φύγουν. Θα φύγουν καρέκλες από το θέατρο. Η Τενίση θα παίξει. Την έξοδο κινδύνου. Και αυτός το διάλειμμα. Η Μιμή. Ναι. Θα παίξει την Εβίτα. Και ο Τρίφωνας θα παίξει τον Τζε. Τον Τζε. Το Τσεκεβάρα. Τσεκεβάρα τον, δεν λες. Όλη η Ελλάδα βλέπει αναπνέει με τον Τρίφωνα. Παλιά που ήταν και ο Παπανδρέου, ήταν δύο που διασκέδαζαν τον κόσμο. Τώρα έχει φύγει ο Παπανδρέου και έχει μείνει ο Τρίφωνας μονοπόλιο στη διασκέδαση. Δεν μπορώ να παίξω εγώ το ρόλο του στο θέατρο. Τι παίζει, παιδί μου? Κάνει ένα γιο. Κοντραρόλος. Δεν μπορώ να παίξω εγώ το γιο. Και την κόρη μπορείς. Και τη μάνα μπορείς. Τη μάνα μπορείς να την παίξεις εσύ καλύτερα που έχεις και την ηλικία. Ας το διάλο. Πατώ εδώ, πατώ. Ας το διάλο. Γελία κοντή. Θα πεις εμένα ότι έχω την ηλικία της μάνας. Μάνα κουράγιο. Αν αύριο Τίμη χάσω και αυτό το ρόλο στην ακρόαση, θα μπω κάτω από το σεσουάρ, θα τα ανάψω και θα μου κάψω τη ρίζα. Ποια ακρόαση, για μίλα μου. Ανεβαίνει στην Επίδαυρο, το καλοκαίρι ο Ειδίποδας. Αυτός που βγάζει τα μάτια του. Ναι. Και εσύ τι θα παίξεις, το λόγο που τα βγάζει? Εγώ θα παίξω τον ίδιο τον Ειδίποδα. Α, θα βγάλει τα μάτια του νωρίτερα ο κόσμος, αντί εσένα Ειδίποδα. Και έχω μάθει.
ναι. ότι θα πάει στην ακρόαση και ο Τρίφωνας. Αλλά μόνο εγώ έχω κάνει καταπληκτική διασκευή στο έργο και έχω βρει πως θα ερμηνεύσω το ρόλο. Πώς, για δείξε τον άνθρωπό σου. Ξεδίπλησε το ταλέντο εδώ. Σκηνή εδώ, κομμωτήριο μπρος. Παίξε. Λοιπόν. Αυτός. Ναι. Μόλις χάνει το φως του. Ναι. Παθαίνει αυτό που παθαίνουν οι παίκτες του blackout. Τον τρομάζουν όλα γύρω του. Όλος ο μονόλογος θα είναι σαν να πιάνει αράχνες, κάλτσες, μασχάλες, φίδια, καβούρια. Ενώ θα βρίσκεται ήδη στον Άδη. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Θα αφήσει εποχή αυτός ο ειδίπουδας. Για ξεκίνα να δούμε. Είσαι τρελή, μωρή. Αφού είναι τυφλός στο γελί του, το θέλει. Ακούω, τυφλή δεν είμαι. Κουφή δεν είμαι. Αποφάσισε. Και όντου ελάττωμά σου. Αποφάσισε. Γελίο κοντή. Λίγο χαζί. Κάνε με το γελί να βλέπω. Πάρα πολύ καλό αυτό το πρώτο. Όχι με! Με στραβώσαν οι θεοί! Θα ποιο λόγο θα έκανε. Η στραβός είναι ο Θεός. Η στραβά αρμενίζουμε. Μην πιάσεις το παιδί το πράγμα. Αυτό είναι ωραίο να το κρατήσει, να έχει αγκούρια πίσω. Βγήκα για λίγο τον ρόλο, ξαναμπαίνω. Παρακαλώ, περάστε. Μαύρο κακό. Ξαναμπήκες. Πάνω στη σάλα. Τι ευκολία μου με να βγαίνεις. Γνωρίζει τώρα του βλεφάρου καταχνιά και εκεί στα ματωτσίνορα, κοπήκαν με τον κόσμο πια τα σύνορα. Να τα μαντήλια βγήκανε, κλαίνε. Τυφλώθηκα. Αχ, Παναγία μου. Γιατί με μάτια πια θα δω στον Άδη σαν κατέβω τον πατέρα. Τη μαύρη μάνα. Πού και μα. Που και στους δυο κακού έχω κάνει τόσο ο άραχνος. Αυτό είναι πολύ θεματικό, ο άραχνος. Θα το κρατήσω. Ο άραχνος. Εγώ τη στίβας, τυφλός. Κουφό. Όλα τα κακά τέλος πάντων τα έχεις. Ω, ω κακοδαιμονισμένη. Ωρε ματιά, κρυμμένη μπρούμη, τον κρεμνίστηκα. Σαβουρόπα τσαβουριάστηκα. Μα εδώ, εδώ, ο γυαλού, εδώ. Σκοτώστε με, σκοτώστε με, σκοτώστε με. Στον Άδη ξεφτυλίστε με, μην είστε με, μην είστε με, μην είστε με. Βλέπει κάπου συγκεκριμένα η τυφλή. Έχω πείσει και εμένα τον ίδιο. Δεν θέλω εγώ το έλαιο. Στα μούτρα πολύ έλαιο. Φέρτε το ραφινέλαιο. Λούστε με πετρέλαιο. Σπίρτα του Άδη. Ανάφτε. Και το τυφλό ειδίποδα. Στα τέσσερα. Και κάφτε. Και πέφτω στα τέσσερα έτσι. Και πεθαίνω τυφλός και καμένος. Στα τέσσερα. Θα πεθάνεις στα τέσσερα. Καλό. Σε με τα καλά σου. Τι θα κάνει το κοινό μετά την παράσταση αυτή. Την υπέροχη ερμηνεία. Πολύ θα πέσει τα ναρκωτικά. Για τους υπόλοιπους μιλώ. Θα σηκωθούν όρθιοι. Βέβαια θα σηκωθούν όρθιοι. Όχι μόνο αυτοί. Και οι πέτρες. Θα πάρουν τις πέτρες, θα σε κυνηγάνε μέχρι τον Ισμό Κορίνθου. Γιατί αυτός ο θυμός δεν είναι μέχρι Λιγουριό. Μέχρι Ισμό θα σε φτιάξουν. Θα σε κυνηγήσουν πολλά χιλιόμετρα κοντή. Ποτέ δεν με πίστεψε. Ποτέ δεν πιστεύεις στον ταλέντο μου. Συνέχεια με πνίγεις, με υποτιμάς, με υποτιμάς. Γιατί δεν πας σε λάθος πρώτα στην Τατιάνα να παίξεις στις ερωτικές ιστορίες, κάτι ταπεινό.
Θα πάω, με πήραν. Τι, θα παίξω ένα φορτηγατζί το βακέλι. Θα σε δούμε να οδηγείς τριαξονικό. Με αυτή τη φωνή, μωρή, θα οδηγείς, θα παίξεις φορτηγατζί. Με αυτή τη φωνή μόνο κόρνα μπορεί να κάνεις. Ξεκίνα ρε μαλάκα, μην κατέβω και σου χώσω μια στη μούρη. Αυτό σόντρικα. Να αλλάξω μάρκα φορτηγού, κακό. Και κάποια στιγμή τρακάρω, Ντίμη, με ένα φορτηγό. Είναι ανταλλακτικά από το Πουέρτο Ρίκο. Και για λέγε. Και κατεβαίνω κάτω. Και συναντάω τον Πάπη. Και ξεκινάει ο έρωτας. Είναι παντρεμένος ο φορτηγάτης. Ναι, τώρα μας φόβησες. Ούτε ο πρώτος παντρεμένος, ούτε ο δεύτερος. Αυτός έχει 6 παιδιά. Με καλή σπίτι του και με ερωτεύεται η γυναίκα του και ο μεγάλος του ο γιος. Να το δίλημα. Καλό. Το δίλημα. Υποτίθεται ότι ο Πάπης μου έσωσε τη ζωή. Είναι σωστό να πάω με τη γυναίκα του, όχι. Χίλιες φορές να πάω με το γιο του. Αχ, να το ποντίκι πάλι. Το ποντίκι, το βλέπω. Έχει ποντίκι εδώ μέσα. Είσαι τρελή μου, μην κάνεις έτσι εσύ. Εγώ φοβάμαι τα ποντίκια. Εσύ κατσαρίδες, τα έχουμε μοιράσει αυτά. Τώρα τελευταία τιμή έχουν αρχίσει να με φοβίζουν και τα ποντίκια. Αχ, τι ώρα πάει. Δεν έχει έρθει ακόμα. Ποιος να έρθει. Ο Νόντας. Ποιος είναι ο Νόντας. Ο Νόντας, δεν σου είπα ότι με πήρε μια φίλη μου από το γυμνάσιο, από την Πάτρα, να μου στείλει τον αδελφό της να δουλέψει εδώ για κανένα δυο μήνες που μας έχει φύγει το παιδί. Ποιο μας έχει φύγει, που τον έδειξες και τη δε σου κάτσε. Και θέλει να τον βοηθήσουμε, γιατί είναι λέει ωραίο παιδί. Εγώ δεν τον έχω δει, αλλά δεν έχει τρόπους και δεν μπορεί να κάνει μια σχέση με γυναίκα. Εμείς θα τον βοηθήσουμε. Ταλέντο μας αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, έχω πάρει τους δικούς μου εκεί στο κανάλι να τον χώσουν εκεί σε καμιά πρωινή εκπομπή. Ναι. Ναι, έτσι να κάθεται ωραίο και αμέριμνο να παίρνει κανένα φράγκο. Γεια! Ο Νόντας! Πού είναι η καρέκλα! Θα καταλάβω μόνιμο πώς. Κάτσε, Νόντα! Ο Νόντα, κάτσε! Καλησπέρα! Καλησπέρα, κάτσε, Νόντα μου εδώ. Πάρουμε τα γκούρια λίγο. Τα γκούρια να είναι για σένα αυτά. Ωραία! Πώς θα πας, Νόντα? Βολεύτηκες. Τα ελληνικά βλέπω, τα κατέχει. Στα δάχτυλα. Έχεις έρθει Αθήνα, Νόντα, ποτέ? Ναι, μια φορά με κτέλ. Με τις γυναίκες μου, είπε η Λίνα, η αδελφή σου. Πώς θα πας με τις γυναίκες? Μήπως μπορεί να τον αλύσει λίγο αυτό το μου, να σε βοηθήσουμε. Θέλει να πει ο Τίμης. Πώς ρίχνεις μια γυναίκα? Εσύ πώς τις ρίχνεις? Ναι, τις μπρόχνει. Άσε μας εμάς. Εμείς σε αυτό το τομέα είμαστε εξπέρ. Την ξέρω τόσο καλά την ψυχολογία της γυναίκας, όσο δεν φαντάζεσαι. Εσύ πες μας. Κοίτα, εγώ την κοιτάω, με κοιτάει. Την ξανακοιτάω, με ξανακοιτάει. Μετά δεν την κοιτάω, μένα θα με κοιτάξει αυτή. Μετά με κερνάει ένα ποτό. Μετά με κερνάει δύο ποτά. Μετά τρία, τέσσερα. Στο πέμπτο ποτό τη βουτάω, τη σηκώνω πάνω και πηγαίνω. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Θα το φτιάξουμε. Θα ρεγκίτιδα του κόλλου, το λέμε. Δώστε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Εκεί που την αρπάς. Ότι τη βουτάω και την πάω στα πλακάκια, στο πατάρι, στο πεζοδρόμιο, παντού. Όπου βρω. Μετά. Τι μετά? Μετά το άλλο βράδυ πάλι. Με την ίδια. Κοίτα, είναι λίγο δύσκολο τώρα, γιατί την άλλη νύχτα σε άλλο μπαρ, σε άλλη καρέκλα, να κάθεται η ίδια κοπέλα. Δεν έχεις κάνει ποτέ σου σχέση. Τι είναι σχέση? Σχέση. Σχέση είναι να πνίγεσαι και όμως να μένεις εκεί με τον άνθρωπό σου, να σε υποτιμάει, να έχεις τελειώσει τον αμάραντο και να μη σου το αναγνωρίζει. Τέλος πάντων, άλλος ερώτησε. Μετά το πείδημα, παιδί μου, λέτε καμιά λέξη με την κοπέλα. Λέω. Ποια? Νόντας. Α, μπράβο. Συστήνομαι. Συστήνεσαι, γιατί δεν μιλάς? Τι να της πω? Η γυναίκα θέλει λόγια. Λοιπόν,
Κάνω τη γυναίκα εγώ. Ναι, τυχαία. Έχουμε τελειώσει το σεξ και σε ρωτάω. Τι νιώθεις για μένα? Τίποτα. Είσαι με τα καλά, παιδί μου. Τι έχεις παιδί στην κοπέλα στα 3, στα 4, στα 14. Και σε ρωτάω τι νιώθεις και δεν τίποτα. Ωραία, πες μου εσύ τι να πω. Θα πεις. Νιώθω κάτι ακαθόριστο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσω, αλλά νιώθω ότι μου ανεβαίνει ένα κόμπο στο λαιμό που με σφίγγει γλυκά-γλυκά σαν μαξιλάρι το απόπραδο. Όλες αυτές οι μαλακίες εγώ θα τις πω. Καλά σου λέτε, παιδί. Σαν μαξιλάρι στο απόπραδο, σαν πνιγμό στο Ζάπιο και σαν ταβέρνα του Κιστράτη. Όχι, κάτι πιο σύντομο. Σύντομο. Αν θες να λες λίγα λόγια, θα πρέπει να την απασχολείς. Ή το χέρι να τις τρίβεις. Ή να τη χαϊδεύει στα μαλλιά. Ναι. Πρέπει κάτι να κάνει. Να... Αν σταματήσει να τη χαϊδεύει τη γυναίκα, πρέπει να τη μιλά. Ναι. Τη χαϊδεύει ή μιλά. Πιά το χέρι μου, πιά το χέρι μου. Πιά το χέρι μου. Τρίψε το και πε μερικά λόγια από αυτά που σου είπα. Ότι θυμάσαι. Θυμάμαι. Νιώθω κάτι που. Που είναι κάπου στο λαιμό. Είναι κόμπο. Και βασικά μου σηκώνεται πάνω. Όχι αμέσω, παιδί μου, μου σηκώνεται. Γιατί, αν του σηκώνεται αμέσως, γιατί να μην το πει. Εγώ θα διδάξω ή εσύ. Το βασικό είναι η γυναίκα να βάζει λίγο σάλτσα. Ναι. Μείνετε για το φεγγάρι, ναι. Για τη θάλασσα. Ναι. Πες. Να η θάλασσα. Να το φεγγάρι. Όχι, παιδί μου, δεν είσαι ξαναγός. Να το φεγγάρι, να η θάλασσα, να το περίπτερο, να η μάνα μου. Κοίτα τι ωραία που είναι η θάλασσα. Λες κι είναι εδώ για μας. Ναι. Λες πως πάει το φως του φεγγαριού στο λαξεμένο βράχο. Ναι. Πάρ' το αυτό, κάντε δικό σου, βάλτε λόγια μέσα, κάντε το ποιήση. Το έχω. Πάρ' το. Κοίτα το φεγγάρι. Κοίτα το φεγγάρι πως ξύνεται στο βράχο. Και η θάλασσα, πολύ νερό. Έχει καταμουσκέψει την άμμο. Μη κάθεσαι εκεί, πρόσεχε. Μη σου πει κανένα καβούρι στον κόλο. Νόντα μου, ό,τι και να λες στο τέλος, θα λες ή καλό ή κακό. Και έτσι δεν σώνεσαι. Δηλαδή, η θάλασσα ξύνεται στο βράχο, καλό. Πρέπει να το τραβάω έτσι, καλό. Αν θες να δουλέψεις τηλεόραση, πρέπει να αποκτήσεις την ομιλία των παρουσιαστών. Όλα μακρόσυρτα. Έλα. Βρε. Όχι. Άκου τώρα. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Αυτό φεύγει μακριά. Ναι. Σου έχω ετοιμάσει κι εγώ ένα κείμενο. Ναι. Έχω πει στο Σωτήρι, στο Σωτήρι να σου φέρει ρούχα. Είναι συνεργάτης μας ο Σωτήρης. Είμαστε το Fab 3. Μας λείπουν δύο αδερφές ακόμα να γίνουμε πέντε. Ναι. Εγώ είμαι στο Μαλί. Ο φίλος του αδερφή σου είναι στο μπλα μπλα και ο Σωτήρης είναι άτος. Καλή ώρα, έλα βρε Σωτήρη. Τρεις ολόκληρος, δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτή την πόλη. Απεργίες συνέχεια. Και αυτό το πάμε, μια μέρα πάει στη δουλειά και πέντε πάει στο Σύνταγμα, ήθελα να ξέρα. Στο Σύνταγμα δουλεύουν. Αχ! Τι κάνεις εδώ εσύ, Τασούλη? Πώς από τα μέρη μας. Ποιο λες, Τασούλη? Καλή το Τασούλη. Το παιδί το λένε Νόντα. Ποιον? Το Νόντα. Σιγά να μην το λένε Νόντα. Τασούλη, πες. Νόντας. Μου ρίξε να βαφτίστηκες. Σωτήρι! Σωτήρι, τι έχεις πάθει? Το παιδί είναι αδελφός μιας φίλης μου από την Πάτρα. Το ξέρω, καλή, δεν το ξέρω. Εσύ δεν μου λες εμένα, δεν με ξέρεις. Όχι. Τότε τι να πω. Φοβερή ομοιότης. Μα καταρχήν, βρε παιδί μου, αυτό το παιδί είναι του άλλου στρατοπέδου. Είναι στρέι, δεν είναι... Καλά, ας κάνω τη μνήμη πέτρα και ας κάνω και τη δουλειά μου. Έλα λοιπόν να σε ντύσουμε. Ντύσουμε, δούμε, βέβαια. Έλα, αυτό το βασικό. Βάλε μουσικές, πού τα μουσικές. Έλα εδώ. Βάλε μουσικές. Κράτα λίγο αυτό εδώ. Πώς. Δυνατά μουσικά, δυνατά. Για βάλε λίγο αυτό εδώ. Απαπα. Ο Νόντας. Ναι, αλλά κάνε και εκεί να βλέπουμε κι εμείς Νόντα. Μα μόνο αυτός βλέπει Νόντα.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό κομμάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό θα μπορεί να το φορέσει, παιδάκι μου. Πάρα πολύ ωραίο. Ε, αυτό για πού είναι? Αυτό εδώ ναι. Είναι για το πρωί. Ναι. Πολύ πρωί. Για το λεωφορείο, το μετρό, το τρόλεϊ, για ό,τι τσουλάει και το παίρνουν όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, μετρό. Θα φορέσω αυτό και θα πάω στη θάλασσα στο λεωφορείο το πρωί. Αγάπη μου, άνοιξε λίγο το μυαλό σου. Είναι όλοι μες στη μαύρη στεναχώρια. Και ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους ένα ωραίο αγόρι να σκάει έτσι. Δεν θα γυρίσουν να το δουν, δεν θα το προσέξουν. Οι Ιαπωνέζοι, δεν θα σε πάρουν φωτογραφίες. Μάνι, μάνι, τι λέτε στην καρδιά στην Ιαπωνία. Δηλαδή για να καταλάβω, εγώ θα ντυθώ χαρά. Χαρά. Νάτα μου, νάτα μου, νάτα μου. Ο Σωτήρης την ξέρει τη δουλειά, εμπιστεύσου. Για πήγε, πάρε, πάρε. Πήγε, πάρε. Πάρε, πάρε. Πάρε, πάρε. Πάρε, πάρε. Θέλω να το φτιάξει, θα γίνει τέλειο. Αυτό θα πιάσει δουλειά σε πάνω, δεν το συζητώ. Και μακριά τα χέρια σου. Κοίτα τώρα τι θα έρθει. Αυτό είναι πιο ωραίο. Μην το συζητάμε, τέλειο. Βουλάκι μου. Όχι, τι έγινε. Ναι, ναι. Με αυτό που θα πάω. Με αυτό που θα πας, αυτό είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί για να πας να πληρώσεις τη δίτη λογαριασμό. Φοριέται πάρα πολύ στην ουρά. Ναι. Ξεχωρίζεις, κατάλαβες. Δηλαδή, πώς να σου πω, όλα τα κανάλια θα πέσουν πάνω σου για συνέντευξη. Όλα! Όλα. Ωραία, δηλαδή μπορεί με αυτό να κάτσω και στην ουρά στο ΙΚΑ. Τι! Τρελάθηκες. Για το ΙΚΑ έχω παιδιά κάτι. Τέλειο! Τέλειο! Καλύτερο! Τέλειο! Είναι φοβερό. Κοιτάξτε το ΙΚΑ! Τέλειο! Και για ΤΕΒΕ είναι αυτό. Έχει για ΤΕΒΕ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάρε να έχει για όλα τα ταμεία. Τέλεια, τέλεια. Πες το. Αυτό είναι για το ΟΓΑ δίπλα. Με συγχωρείς, αλλά αν βάλει αυτά στην ουρά, στο πάνελ, στην τηλεόραση, τι θα βάλει. Στο πάνελ θα γίνει ένας μικρός θεός, φορώντας αυτό. Συγγνώμη τώρα, με αυτό θα βγω στην τηλεόραση, θα με δει μάλλον και ο πατέρας μου. Παιδί μου, θα σε δει ο κόσμος. Τηλεόραση, πρέπει να ξεχωρίσεις αυτό το θέμα. Ξεκόλα το μυαλουδάκι σου. Κάνει άλλο ζάπινγκ. Πρέπει για κάποιο λόγο να κρατήσει το βλέμμα του, να κάνει φόκους, να σας στήσει. Νότα, 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 εμπιστεύσου μας. Εμπιστεύσου μας. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες γυναίκες θα πέσουν πάνω σου. Αχ, παιδιά, έχω την τεχνική για τις γυναίκες. Την είδα σήμερα το μεσημέρι στη Μενεγάκη. Τα κορίτσια λέει εμπιστεύονται τον άντρα που έχει κίνηση. Ναι, που χορεύει. Τον άντρα που χορεύει. Ναι. Χορεύεις. Όχι, δεν το έχω. Δεν το έχεις. Τότε κοίτα. Λοιπόν, αρχικά, πρέπει να κουνήσεις πολύ το λαιμό. Ναι. Το λαιμό. Κούνε το λαιμό. Μπράβο. Μην ξεχνάς τα πόδια. Ναι. Τα γόνατα, πολύ σημαντικό πάνω κάτω. Ναι. Και τα χέρια. Αλλά, ευχή και κατάρα σου δίνω. Τι να κάνω. Ευχή και κατάρα. Μην κάνεις ποτέ την ίδια κίνηση. Πάντα διαφορετικές. Ποτέ. Τα κορίτσια θέλουν ποικιλία. Ναι. Πάμε λοιπόν. Και έτσι τα χεράκια και έτσι τα χεράκια. Κάτι κι εσείς, δείξτε το όλοι. Πώς κουνιέσαι. Κουνιέμαι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, κάνε τώρα ό,τι είδες, μισό λεπτό. Να δει να κάνει κάτι μόνο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Κάνω έτσι. Καλό το πω. Τέλειο. Πώς είμαι. Τέλειο. Πάρε τώρα και το κείμενο. Το κείμενο. Διάβασε και το κείμενο. Ναι, ναι, ναι. Και κουνήσου έτσι. Και ναι. Το κείμενο. Ναι. Λοιπόν, και μετά από αυτή την ενδιαφέρον έρευνα, πάμε στα παρασκήνια της Άντζελας, όπου η δημοφιλής τραγουδίστρια θα αποκαλύψει μόνο σε εμάς ποιον άντρα ετοιμαζόταν να παντρευτεί και τον έπιασε τρεις μήνες πριν με άλλον άντρα. Φοβερό, καυτό ρεπορτάζ. Αλλά τοχιαστικές λεπτομέρειες, κακό! Τέλειο, τέλειο, τέλειο! Μα τι φοβερό πράγμα είναι αυτό! Τι φοβερό! Και δεν σου λέω. Τι δεν ακούω. Και δεν σου λέω, λέω, ότι αυτός είναι ο Τασούλης που τα έχει με το δικό σου και έχει έρθει εδώ μέσα για να σου φάνε το κομμωτήριο. Τι μου λες. Τι να κάνω, πώς θα το κατάλαβα να ζητήσω ταυτότητα, αφού περνώντας, δεν μου πετάσσεις. Αν υπήρχε εδώ ένα ποντίκι, θα καταλάβαινες αμέσως ότι είναι ο Τασούλης, που μόλις δει ποντίκι, βγαίνει η αδελφή από μέσα του. Για ξαναπέστε το παιδί με αυτό το κείμενο που το έχεις τόσο ωραία. Ναι, ναι, το έχω τώρα. Και μετά από αυτή την ενδιαφέρον έρευνα... Ποντίκι! Προδότρα! Πήγες να μου βάζεις το κομμωτήριο με το τεκνάου! Μη! Τελεία! Το κομμωτήριο αυτό είναι σαν το Πασόκ, είναι δικό μου. Ο Γιώργος είμαι εδώ! Κατάλαβες? Βενιζέλο, πάρ' το λεβέρδο και φύγε! Μη τιμή, μη του κάνεις κακό!
πέλακα, τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις είσαι εκεί και μακριά. Ήταν να αγαπήσεις ό,τι έχεις πια. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά. Με κούρασαν τα κυραδιά. Ο νόντας θα μου κάνει τώρα τα μαλλιά. Ό,τι είχες να μου δώσεις το έχεις πια. Μόνο τα τεκνά μετρούν πραγματικά. Μόνο τα τεκνά. Κομμένα πια τα σταθερά. Θα ζήσουμε οι δυο μαζιά. Με δυο τεκνά. Θα σ' αγαπήσω πολύ, πολύ την καρδιά. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μένα πια τα δανεικά. Να 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 να. Σωτήρης Κολυβάτσης λέει Κολυβάτσης. Να Πάουερ. Και εδώ χωρίς να πάψε την κοντή Βασίλης Καραλαβόπουλος. 11 χρόνια από την ώρα που βρεθήκαμε και όλοι μαζί σε μια τον ωραίο Γιάννης Τσιμιτσέλης και καλό ηθοποιό. Μαζί κομμένα πια τα δανεικά. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά δεν γεια.